Η κατάσταση για τους ογκολογικούς ασθενείς έχει φτάσει στο απροχώρητο. Έχουμε καθημερινές καταγγελίες ότι δεν μπορούν να κλειστούν ραντεβού στα ογκολογικά νοσοκομεία της πόλης μας, αλλά και πανελλαδικά συμβαίνει αυτό. Σειραίων από την επαρχία στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα έχουμε και άλλες καταγγελίες ότι ασθενείς ογκολογικοί που κάνουν εξετάσεις στα νοσοκομεία δίνονται οι εξετάσεις να γίνονται στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και τους ζητούν χρήματα που δεν έχουν τη δυνατότητα. Μιλάμε τώρα για ασθενείς των επιδομάτων πρόνοιας των 313 ευρώ και δεν τρέπεται κανείς. Το 200 ευρώ του ΚΕΑ που πάλι δεν τρέπεται κανείς και των χαμηλών συντάξεων αναπηρίας που ξεκινάνε από τα 150 ευρώ μέχρι 350 και 400 ευρώ. Η κατάσταση είναι πλέον απαράδεκτη. Αυτό έχουμε... το καινούριο τι σας. Το καινούριο νομοσχέδιο είναι τα φόμπλακα στην δωρεάν υγεία για όλο το λαό. Θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο όλες τις προσεγγίσεις, να πούμε, των ασθενών με καρκίνο στα νοσοκομεία και ήδη οι γιατροί από συνέδρια και αυτά λένε ότι το 50% αντιμετωπίζεται στον ιδιωτικό τομέα. Πλέον όλοι θα αναγκάζονται να πηγαίνουν και δυστυχώς και στον ιδιωτικό τομέα, όταν τελειώσουν τα χρήματα, τον πετάνε τον ασθενή έξω από τα ιδιωτικά κέντρα. Να μην αναφέρουμε ονόματα, έχουμε πολλές καταγγελίες, αλλά εδώ πέρα εμείς δεν μπορούμε τώρα να παίρνουμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Το πρόβλημα είναι συνολικό. Έχουμε στείλει επανειλημμένες επιστολές στους υπουργούς, στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Λέμε ότι η κατάσταση είναι πλέον δραματική για τους ογκολογικούς ασθενείς. Και από εδώ και πέρα να καταγγείλω και όλους τους συλλόγους οι οποίοι περιτριγυρίζουν την κυβέρνηση και κάνουν φιέστες αυτές τις ημέρες με διαδικτυακές κτλ. Που δεν βάζουν το πρόβλημα επιτάπητος, συγκαλύπτουν το πρόβλημα και θέλουν μόνο να αρέσκονται σε φωτογραφίες είτε με τους υπουργούς είτε με την πρόεδρο της Δημοκρατίας και όλα αυτά τα συναφή. Πλέον αυτή η κατάσταση δεν μπορεί πλέον να συνεχιστεί. Είχαμε ξεκινήσει ασύλους καρκινοπαθών πριν 30 χρόνια. Έχουμε γυρίσει όχι μόνο 30 και 50 χρόνια πίσω και δεν μπορούμε πλέον να ανεχθούμε αυτό το καθεστώς. Θα επιδεινωθεί περαιτέρω η υγεία των εργαζομένων όλου του λαού και πρέπει ο λαός να ξεσηκωθεί σε αυτό το ζήτημα. Η υγεία πρέπει να είναι δωρεάν, είναι δικαίωμα και είναι υποχρέωση της πολιτείας. Διεκδικούμε σήμερα σε μια εποχή που είναι βαρύ χειμωνιά για το λαό, αλλά καλοκαίρι, άνοιξη και καλοκαίρι για τα μονοπόλια, για το μεγάλο κεφάλαιο. Διεκδικούμε σήμερα λύσεις και ξέρουμε, δεν έχουμε αυταπάτες, ξέρουμε ότι μεσίες δεν υπάρχουν, σωτήρες δεν υπάρχουν, ότι λύσεις από τα πάνω δεν υπάρχουν, ότι λύσεις θα τις δώσει ο λαός με τη δικιά του οργάνωση και αγώνα. Η κατάσταση στην ειδική αγωγή έχει φτάσει πλέον στο προχώρητο. Στις τελευταίες μέρες βρισκόμαστε αντιμέτωποι με γεγονότα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, που μόνο φρίκη και αποτροπιασμό μπορούν να προκαλέσουν. Είδαμε θανάτους ωφελούμενων σε πολύ γνωστό ίδρυμα της πόλης, μέσα σε μια κατάσταση που πολλαπλώς εμείς σαν φορέας έχουμε αναδείξει ότι δεν είναι δυνατόν να στηβάζονται άνθρωποι με πολύ διαφορετικές αναπηρίες μεταξύ τους, 80 συγκεκριμένοι στο συγκεκριμένο ίδρυμα, αριθμητικά στο συγκεκριμένο ίδρυμα, ενήλικοι με ανηλίκους μαζί, χωρίς καμία πρόβλεψη για χωροταξικό διαχωρισμό τους, χωρίς καμία πρόβλεψη για εξατομικευμένη φροντίδα, με αναλογία προσωπικού προς ωφελούμενους 1 προς 8. Η κατάσταση έχει φτάσει πραγματικά, ο κόμπος το χταίνει. Εμείς οι εργαζόμενοι στην ειδική αγωγή μπαίνουμε μέσα στα ΚΔΑΠ και στα ΚΔΙΦ μας, κλείνουμε τις βιτρίνες που ονομάζει η κυβέρνηση στην αναπηρία και μέσα αντιμετωπίζουμε τη φρίκη. Τη φρίκη του να βλέπουμε να πέφτει καθημερινά το βιωτικό επίπεδο αυτών των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να ζεσταθούν, γιατί ούτως ή άλλως το βιωτικό τους επίπεδο είναι πολύ χαμηλό με όλες τις ιδιαίτερες ανάγκες που αντιμετωπίζουν. Τη φρίκη του να δουλεύουμε εμείς με πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς, πείνας πραγματικά, να δουλεύουμε σε back-to-back βάρδιες, οι ανάγκες μας να πηγαίνουν στράφη για την κυβέρνηση, να μην μπορούμε και εμείς οι ίδιοι να τα βγάλουμε πέρα, να έχουμε αυτό το φορτίο στις πλάτες μας με την ευθύνη και την πραγματική ανάγκη που έχουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να βλέπουμε ακόμα και τα πτυχία μας να σπαραλιάζονται, γιατί δεν μας αφήνουν να καλύψουμε τις θεραπευτικές τους ανάγκες, γιατί δεν φτάνουμε πραγματικά αριθμητικά να τις καλύψουμε και έτσι καταλήγουμε απλά να κάνουμε φύλαξη. Η κυβέρνηση διαχρονικά και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ενώ θα ρίξουν σήμερα κροκοδίλια δάκρυα και θα κλάψουν και θα πούν ότι υπόσχονται κοινωνική πολιτική, την ίδια ώρα κάθε χρόνο κόβουν μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για την πρόνοια και την ειδική αγωγή. Στην αναπηρία έχουν φέρει ένα νομοσχέδιο, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία, όπως ονομάζουν, στο οποίο κλείνουν ουσιαστικά τα ειδικά σχολεία και ταυτόχρονα σου υπόσχονται ότι θα σου βάλουν έναν
έναν ειδικό, έναν βοηθό σε κάθε σπίτι αναπήρου. Την ίδια ώρα όμως που έκλειναν τις δομές μέσα στην αναπηρία για τρεις ολόκληρους μήνες και οι άνθρωποι αυτοί έμεναν χωρίς θεραπεία, έτσι πεταμένοι στα σπίτια τους σε εγκλεισμό και ιδρυματοποίηση. Εμείς απαντάμε ότι η αποϊδρυματοποίηση που ευαγγελίζονται είναι κενό γράμμα χωρίς δημόσιες δομές σύγχρονες, με υποδομή, με επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο και εξειδικευμένο. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να παλέψουμε με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας, γιατί είναι πολύ σύγχρονο με την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας να καλύπτονται όλες οι ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία και μαζί και εμάς των εργαζομένων που δουλεύουμε πλάι τους, που θέλουμε να βοηθήσουμε, που είμαστε μαζί τους. Δίνουμε το χέρι στο ριζοσπαστικό, το αγωνιστικό αναπηρικό κίνημα και στους γονείς. Δεν τους βάζουμε απέναντι, όπως λένε ότι πολλές φορές δεν αποδέχονται το πρόβλημα των παιδιών τους. Δεν τους έχει βοηθήσει κανείς, δεν τους έχει αναδείξει ποτέ κανείς τα δικαιώματά τους και τι μπορούν να κάνουν για αυτά. Είμαστε εδώ για να δώσουμε τον αγώνα τον πραγματικό. Είμαστε εδώ γιατί δεν περιμένουμε κανένα να λύσει τα προβλήματά μας. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε εμείς για αυτά. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση, όπως και όλες οι προηγούμενες, πετάνε στα σκουπίδια τις λαϊκές ανάγκες και στην προκειμένη περίπτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Είναι χαρακτηριστικό το σχέδιο, εθνικό σχέδιο δράσης ντροπή που αφορά 2.000 πανελλαδικά ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, όταν βρίσκονται υπό αυτό το καθεστώς 500.000 επίσημα. Προτιμάει η κυβέρνηση και με τη νέα υποχρηματοδότηση 80 εκατομμυρίων στο τομέα αυτό να δείξει πραγματικά ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι οι τσέπες και τα χρηματοκιβώτια μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, πολύ λίγων παράσιτων στην οικονομία, που ουσιαστικά ρουφάνε όλο το λαϊκό εισόδημα από την το τσάκισμα της φορολογίας του λαού. Οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, έχουν πληρώσει αυτές τις κάλυψη αυτών των αναγκών. Η επιστήμη και η τεχνολογία μπορεί στην κυριολεξία να καλύψει αυτές τις ανάγκες πολύ εύκολα και να βοηθήσει στην ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες και στην εκπαίδευση και στην εργασία με δικαιώματα, καλύπτοντας συνολικά ολόκληρη την ποιότητα της ζωής τους. Και με αυτή την έννοια, αυτό που πρέπει η μάχη τους να συντονιστεί με τη μάχη του εργατικού κινήματος, του λαϊκού κινήματος, για να πετάξουν στα σκουπίδια αυτή την πολιτική η οποία εκφράζει και εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων.